Μικρή αυλαία. Αντών Τσέχοφ, η επέτειος. Σε μετάφραση Θεοφάνους και διασκευή Εφηδροδίτη. Παίζουν με τη σειρά που ακούγονται οι ηθοποιοί. Τάσος Παπαδάκης, Θόδωρος Έξαρχος, Έρση Μαλικένζου, Ντενίς Μπαλτσαβιά, Ντίνος Δουλγεράκης. Ρύθμιση ήχου, Γιάννης Παπαδόπουλος. Η μουσική επιμέλεια και η σκηνοθεσία είναι του Κώστα Μάκα. Τέσσερα μερόνυχτα τώρα γράφω συνέχεια χωρίς να κλείσω μάτι. Από το πρωί σαν με το βράδυ γράφω εδώ μέσα. Και από το βράδυ σαν με το πρωί στο σπίτι μου. Μ' αυτά και μ' αυτά και ολόκληρος. Έχω ρίγη, έχω πυρετό μου. Ήχο, τρέμω και βλέπω κάτι σαν μυγάκια μπροστά στα μάτια μου. Είναι και εκείνη η μαϊμού. Εκείνος ο γελίος ο τύπος, ο πρόεδρος, που θέλει σήμερα, σώνη και καλά, να μιλήσει προς τη Γενική Συνέλευση με θέμα η μετέρα τράπεζα εν το παρόντι και το μέλλοντι. Νομίζει πως είναι σπουδαίος ρήτορας, γαμβέτας ή κάτι τέτοιο. Ας γράψω όμως, γιατί δεν θα προλάβω να τελειώσω την έκθεση. 1, 2, 6, 0, 7, 6, 0, 1, 6. Επειδή δηλαδή αυτός έχει όρεξη να εκθέσει τα μεγαλεπίβολα σχέδια του, πρέπει εγώ να κάθομαι εδώ πέρα και να παιδεύομαι για χάρη του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, είναι πολύ συγκινημένος. Το δώρο αυτό, αγαπητοί μου συνεργάτε, θα το φυλάξω ως κόρυνο οφθαλμού μέχρι το θανάτου μου. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Αγαπητέ μου, σεβαστέ μου Κούσμα Νικολάγεβιτς. Με ιδιαίτερη χαρά, Ανδρέη Ανδρέητσες, εκφράζω τα συγχαρητήριά μου για τη 15η επέτειο της τραπέζης μας και σας εύχομαι να... Σας ευχαριστώ, φίλε μου, σας ευχαριστώ. Με την ευκαιρία, μάλιστα, της σημαντικής αυτής επετείου επιβάλλεται, νομίζω, να φιληθούμε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής. Για σκεφτείτε, αγαπητέ μου, 15 χρόνια. Μάλιστα, 15 χρόνια, όπως με λένε Σιπούτκιν. Πώς πάει η εκθεσή μου, προχωρεί? Βέβαια, προχωρεί. Μένουν ακόμα 5 σελίδες μόνο. Αλάμπρα, αλάμπρα. Άρα στις 3 θα είναι έτοιμη. Αν δεν με ενοχλήσει κανένας, θα την τελειώσω. Κάτι λίγα έχω ακόμα. Λαμπρά, λαμπρά, όπως με λένε Σιπούτκιν. Η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει στις 4 το απόγευμα. Κάντε μου τη χάρη να μου δώσετε το πρώτο νήμιση, αγαπητέ. Μήπως μπορέσω να μελετήσω λιγάκι το κείμενο. Στηρίζω πολλές ελπίδες στην έκθεσή μου. 2-0-3-9-2-0. Μου ζαλίστηκα, τα μάτια μου βλέπουν πουλάκια. Σήμερα το πρωί ήρθε η γυναίκα σας και παραπονιόταν πως χτες βράδυ, λέει, κυνηγούσατε κρατώντας ένα μαχαίρι αυτήν και την κουνιάδα σας. Μα τι πράγματα είναι αυτά, Κούσμα Νικολάγεβιτς? Υποβάλλω μια παράκληση. Σας παρακαλώ να μην ανακατεύεστε στις οικογενειακές μου υποθέσεις. Τελεία και παύλα! Εννοείστε ένας εξαιρετικός άνθρωπος, Κούσμα Νικολάγεβιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί μισείτε τόσο πολύ τις γυναίκες. Και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις αγαπάτε τόσο πολύ.
Οι υπάλληλοι της τραπέζης μου προσφέρανε προλίγου αυτό το λεύκομα. Τα δε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σκοπεύουν, καθώς άκουσα να λέγεται, να μου επιδώσουν μια ευχαριστήριο τιμητική επιστολή και να μου δωρήσουν ένα σημαίνιο βάζο. Λαμπρά, λαμπρά, όπως με λένε οι Πούτκιν. Όλα αυτά θα προσδώσουν κύρο στον εορτασμό. Μιας και είστε κι εσείς του αμέσου περιβαλλοντός μου, θα σας εξομολογηθώ αυτή τη στιγμή το μυστικό. Την επιστολή τη συνέταξα εγώ και το ασημένιο βάζω το πλήρωσα πάλι εγώ. Τι ωραία έπιπλα! Μα κοιτάξτε σας παρακαλώ την επίπλωσή μας. Και κάθονται ύστερα και σου λένε πως δίνω υπερβολική σημασία στα μικροπράγματα. Γιατί λέει τα πόμολα στις πόρτες να είναι γυαλιστερά? Γιατί οι υπάλληλοι να φοράνε γραβάτες της μόδας? Γιατί ο επιβλητικός τυρωρός στην είσοδο? Λοιπόν κύριοι, όχι! Και τα γυαλιστερά πόμολα και ο επιβλητικός τυρωρός έχουν τη σημασία τους. Στο σπίτι μου είμαι ελεύθερος να κάνω ό,τι μου καπνίσει. Να τρώω και να κοιμάμαι σαν γουρούνι, να μπεκρουλιάζω. Να αφήστε τους υπαινιγμούς, σας παρακαλώ. Πού τους είδατε τους υπαινιγμούς? Εγώ είπα απλώς ότι στο σπίτι μου έχω το ελεύθερο να συμπεριφέρομαι όπως θέλω. Εδώ μέσα όμως χρειάζεται σοβαρότης. Εδώ είναι τράπεζα. Το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου, αγαπητέ μου, καταφθάνει από στιγμή στη στιγμή. Και εσείς καθώς είστε εδώ μέσα με λασπωμένες μπότες, με κασκόλ και με τούτο το απροσδιορίστου χρώματος σακάκι σας, ενώ θα έπρεπε να φορέσετε φράκο ή τουλάχιστον ρεδιγκότα μαύρη. Για μένα έχει μεγαλύτερη αξία η υγεία μου παρά τα μέλη του Συμβουλίου σας. Σας πληροφορώ δικαίω. Ναι, αλλά βλέπετε και μόνο σας ότι αποτελείτε ανορθογραφία. Καταστρέφετε τη γενική αρμονία του συνόλου, το στυλ. Είμαι πρόθυμος να κρυφτώ μόλις έρθει το Προεδρείο. Μη χολοσκάτε. 7, 1, 7, 2, 1. Ούτε και εμένα μου αρέσουν οι ανορθογραφίες. Και μια και το φέρει η κουβέντα, καλά θα κάνετε να μην καλέσετε γυναίκες στη δεξίωση. Μη λέτε ανοησίες. Σας ξέρω, βέβαια, σας ξέρω. Για να δώσετε χάρη στο γεύμα, καλέσατε πολλά θηλυκά. Να φυλαγώσαστε όμως, γιατί δεν το έχουν σε τίποτα να σας τεινάξουν στον αέρα. Όλα τα δεινά, όλες οι συφορές προέρχονται από δάφτες. Εγώ πιστεύω το αντίθετο. Η παρουσία γυναικών ομορφαίνει τις συντροφιές μας. Τώρα μάλιστα, η σύζυγός σας την περασμένη εβδομάδα πέταξε μια τέτοια κοτσάνα που για να καταφέρω να συνέλθω χρειάστηκα 2 ολόκληρες μέρες. Στα καλά καθούμενα μπροστά σε ξένους μου πετάει την ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο σύζυγός μου έχει αγοράσει για λογαριασμό της τραπέζης μετοχές της εταιρείας Ντριάσκο Πριάσκη που ξεπέσανε τελευταίο στο χρηματιστήριο? Έχει μια στεναχώρια ο καημένος. Αυτά μπροστά σε ξένους. Για ποιο λόγο της λέτε τα μυστικά σας? Έχετε όρεξη να βρεθείτε μπλεγμένος σε καμιά υπόθεση του κοινού ποινικού δικαίου? Καλά. Ας μην κάνουμε δυσάρεστες συζητήσεις. Μου θυμήσατε τώρα πως η γυναίκα μου θα καταφθάσει από στιγμή στη στιγμή. Και έπρεπε να πάω να την υποδεχθώ στο σταθμό την καημενούλα, αλλά δεν ευκαιρώ. Βέβαια θα χαρώ που θα την δω. Αλλά καλά θα έκανε να έμενε ακόμα κανένα 2 μέρες στη μητέρα της. Αχ, με έχει πιάσει ένα νευρικό τρέμουλο, υπερένταση των νεύρων. Αγάπη μου! Μωρέ σύμπτωση, καταφωνή. Αυτή ακριβώς τη στιγμή μιλούσαμε για σένα. Όχι καλά, έρχομαι κατευθείαν από το σταθμό. Έχω τόσα να σου πω, τόσα πολλά. Δεν θα μείνω όμως πολλή ώρα, 2 λεπτά μόνο. Γι' αυτό δεν βγάζω τα διάβροχό μου. Καλημέρα, Κούσμα Νικολάγεβιτς. Καλημέρα. Τι γίνεται στο σπίτι, αγάπη μου? Μια χαρά, όπως με λένε εσύ, Πούτκιν. Πώς θα πέρασε το ταξίδι σου? Θαύμα. Έχεις πολλούς χαιρετισμούς από τη μαμά και από την Κάτια. Πολλά φιλιά από τον Βασίλη Αντρέης. Και από τη Ζήνο. Όλοι όμως έχουν φρικτά παράπονα μαζί σου που δεν τους γράφεις ποτέ. Τι. Αχ, και να ξέρεις τι έγινε. Άμα σένα μου φαίνεται πως δεν ευχαριστήθηκες που με είδες. Πι, αγάπη μου, τι λες, αντιθέτως. Αχ, η καημένη Κάτια, είναι αξιολύπητη. Ξέρεις, αγάπη μου, σήμερα έχουμε την επέτειο της τραπέζης μας. Γιορτάζουμε, περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή το Προεδρείο του Διοικητικού Συμβουλίου. Εσύ δεν είσαι ντυμένη επίσημα? Α, ναι, σήμερα είναι η επέτειος. Ναι.
τύπο να απόψε να γίνει συνέλευση. Και καταπίνει δεξίως. Τι λένε για κάτι τέτοια. Α, δεν μου λες. Και εκείνη την ευχαριστήρια επιστολή που έκανες τόσο καιρό να τη γράψεις, σήμερα θα σου τη διαβάσουν. Καλύτερα θα έκανες, ξέρεις, να πήγαινες στο σπίτι. Φεύγω. Θα σου διηγηθώ το καθέκαστα γρήγορα και θα φύγω. Πρέπει όμως να αρχίσω από την αρχή. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε που λες το τρένο, άρχισα να διαβάζω, γιατί δεν μ' αρέσει να ανοίγω κουβέντες άμα ταξιδεύω. Ναι. Κάναμε τρεις στάσεις χωρίς να αλλάξω λέξη με κανέναν. Όταν πια νύχτωσε, με έπιασε μια μελαγχολία αφόρητη. Απέναντί μου καθόταν ένας νεαρός, μελαχρινός, αρκετά παρουσίαστος. Πιάνω λοιπόν την κουβεντούλα. Ναι. Ύστερα από λίγο, να σου και έρχονται κοντά μας δύο κύριοι. Ένας ναυτικός και ένας άλλος φοιτητής μάλλον. Τους άφησα να νομίζουν πως είμαι ανήπαντροι. Αυτοί βαρθήκανε να μου κάνουνε κόρτε. Σε μια στιγμή ο ναυτικός, αχ αυτή η ναυτική, έμεθε συμπτωματικά που με λένε Τατιάνα. Και αμέσως πιάνε ένα τραγούδι. Ξέρεις ποιο? Ποιο? Ο Νέγκιν, ακούσε με καλά. Πιένω την αγαπώ τρερά. Νομίζω Ταγίουσα μου πως πρέπει να αφήσουμε τον Κούσμα Νικολάκεβιτς να δουλέψει. Πήγαινε στο σπίτι αγάπη μου, θα μου τα διηγηθείς όλα αργότερα. Δεν πειράζει, ας τα ακούει και εκείνος αυτά που λέω, τον ενδιαφέρουνε. Στο σταθμό ήρθε να με προϋπαντήσει ο Σεριόζα. Συνάντησε όμως εκεί και κάποιο νέο λεπτοκαμωμένο, ναι, που είχε όμως κάτι μότιο. Όριστα, μαστάρα. Έχω την τιμή, εξοχότατε, να σας συστηθώ. Ναστάσια Φεντόροβνα Μερτσούτκινα, γυναίκα του γραμματέα της Ναυμαρχίας. Ναι, τι επιθυμείτε? Έχω να σας πω, εξοχότατε, ότι ο σύζυγός μου Μερτσούτκιν, γραμματέας της Ναυμαρχίας, ήταν άρρωστος 5 μήνες. Και επειδή το λοιπόν έμεινε κατάκητος όλο αυτό το καιρό για να γιατρευτεί, ναι, τα αφεντικά του αρπάξανε την ευκαιρία και τον απολύσανε, εξοχότατε. Ναι. Και όταν εγώ πήγα να πάρω το μισθό του, μου κρατήσανε 24 ρούμπλια και 36 καπίκια. Και γιατί δηλαδή μου κρατάτε τόσα λεφτά, τους ρωτάω εγώ? Γιατί μου λένε αυτοί, ο άντρας σας είχε σηκώσει αυτά τα λεφτά από το Ταμείο Αλληλοβοήθειας και πρέπει να τα επιστρέψει σε εκείνους που είχαν εγγυηθεί για δάφτον. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Κι εγώ πώς δεν το πήρα χαμπάρι. Αδύνατο, εξοχότατε. Και άδικο. Εγώ με φτωχιά γυναίκα, εξοχότατε, χωρίς εισοδήματα. Δώστε μου αν θέλετε αυτό το χαρτί. Μου λέτε Κούσμα Νικολάγεβη, την περασμένη εβδομάδα μου έρχεται ένα γράμμα από τη μητέρα μου. Μου γράφει ότι κάποιος Κρατιλεύσκης ζήτησε σε γάμο την αδερφή μου, την Κάτια. Ήταν ένας σπουδαίος γαμπρός νέος, σεμνός, χαριτωμένος, αλλά χωρίς περιουσία και χωρίς εργασία. Κατά κακή μας τύχη, μάλιστα, η Κάτια μας, για σκεφτείτε το λιγάκι, τον ερωτεύτηκε αυτό το νέο. Τι να κάνουμε τώρα? Η μαμά λοιπόν με παρακολούσε να πάω μέσως για να μεταπίσω την Κάτια. Συγχωρείτε, με μπερδεύετε με τη μαμά σας, με την Κάτια σας, με τούτα σας, με κύριο σας πάλι. Ναι, κάνε μου τη χάρη, Τανιούσα, να πας στο διπλανό γραφείο μια στιγμούλα. Έρχομαι αμέσως. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρία Μερτσούτκινα, φαίνεται πως κάνατε λάθος τη διεύθυνση. Η αίτησή σας ούτε μία σχέση έχει με τη δική μας επιχείρηση. Κάντε τον κόπο να αποτανθείτε στον προϊστάμενο της υπηρεσίας όπου εργαζόταν ο σύζυγός σας. Έχω πάει σε 5 διαφορετικές μεριές, είσαμε τώρα, πατερούλη μου. Και κανένας όπου πάω δεν δέχεται να πάρει τούτο το έρημο το χαρτί. Ναι. Ο γαμπρός μου έριξε την ιδέα να έρθω σε εσάς. Να πας να βρεις τον κύριο Σιπούτκιν, μητερούλα μου. Είπε, είναι άνθρωπος με πολλές γνωριμίες, μπορεί να πετύχει τα πάντα. Βοηθήστε με και εμένα την άμερη, εξοχότατε. Μα είναι αδύνατο να σας βοηθήσουμε, κυρία Μερτσούτκινα. Αν κατάλαβα καλά, ο σύζυγός σας ήταν υπάλληλος στο στρατιωτικό υγειονομείο της Νομαρχίας. Εμείς όμως εδώ είμαστε τράπεζα. Ο άντρας μου ήταν πραγματικά άρρωστος, εξοχότατε. Έχω μάλιστα επάνω μου μια βεβαίωση του γιατρού. Νάτι, διαβάστε τι δεν σας κάνει. Λαμπρά, δεν αμφιβάλλω. Σας επαναλαμβάνω όμως, η υπόθεση σου δεν μία σχέση έχει με εμάς. Θα μου αναστατώσει όλο το προσωπικό η Τατιάνα. Σας διευκρινίζω άλλη μια φορά, κυρία μου, ότι ο σύζυγός σας ήταν υπάλληλος στο στρατιωτικό υγειονομείο της Νομαρχίας, ενώ εδώ είναι τραπέζα.
Τότε ήταν οι πάνεξα χώτατε. Δεν σας κοστίζει τίποτα να διατάξετε να με πληρώσουν. Να μου δώσουν έστω και 15 ρούμπλια. Για τα υπόλοιπα θα κάνω δα υπομονή. Αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, Αντρέι Αντρέιτς, δεν πρόκειται να τελειώσω ποτέ την έκθεσή σας. Αντρέι, μπορώ να πω! Ένα λεπτό, αγάπη μου. Τι φταίμε εμείς αν εσείς δεν πήρατε τα χρήματα που έχετε λαμβάνει. Εξάλλου, κυρία μου, έχουμε γιορτή εδώ μέσα σήμερα. Την επέτειο της τραπέζης μας. Λυπηθείτε με και εμένα την ορφανή εξοχότατε. Αδύναμη γυναίκα είμαι, ανυπεράσπιστη. Απόκαμε πια. Κυρία Μερτσούτκινα. Όχι. Με συγχωρείτε, μου είναι αδύνατο να συζητήσω μαζί σας. Ζαλίστηκα. Κάντε μου τη χάρη, Κούσμα Νικολάγεβιτς, να εξηγήσετε τα πράγματα στην κυρία Μερτσούτχινα. Κάντε μου τη χάρη. Τι θέλετε, κυρία μου? Μια αδύναμη γυναίκα είμαι, ανυπεράσπιστη. Μη με βλέπετε. Σας το είπαμε καθαρά και ξάστερα. Εδώ είναι τραπέζο. Ωραία! Αν θέλετε, μπορώ να σας φέρω και βεβαίωση γιατρού. Μα είναι κεφάλι αυτό που έχεις πάνω στο λαιμό! Εγώ ζητάω τα δίκια μου, γιέ μου! Ό,τι μωρίζει ο νόμος! Εγώ πλήγομαι στη δουλειά κι εσείς! Περάστε έξω! Και τα λεφτά μου, δηλαδή! Δεν βλέπω! Αυτό δεν είναι κεφάλι, είναι τούβλο! Τι! Για πρόσεξε, σε παρακαλώ! Για πρόσεξε! Εγώ δεν είμαι όποια! Μαζί μου μετρημένα τα λόγια σου! Έξω! Για πρόσεξε, σε παρακαλώ, για πρόσεξε! Αν δεν ξεκουμπιστείς τώρα, αμέσως, θα φωνάξω το θηρορό! Έξω γρήγορα! Για ιδέες, μωρέ, για ιδέες! Θα ρίσπω σε φοβάμαι, για να ξεχούνι! Σου το λέω για τελευταία φορά! Δεν αστιεύομαι! Αν δεν φύγεις τώρα αμέσως, θα σε κάνω κύμα! Με το σκύλο που γαυγίζει, μην το σκιάζεσαι! Θα ρίσπω σε φοβάμαι! Εγώ ζητάω το δίκαιο μου, ό,τι ορίζει ο νόμος! Υπάλληλος να σου πετύχει! Φοράει ο κύριος τις λασπωμένες μπότες του και μας κάνει το προϊστάμενο! Μουζίκα! Είδαμε λοιπόν στη δεξίεση που κάνανε οι μέρες Νίτσκι! Η κάποια φορούσε μια τουαλέτα από φουλάρι, μπλε σιέλ, με λαιμό ανοιχτό και λίγη δαντελίτσα. Τα μαλλιά της χτενισμένα προς τα πάνω της πηγαίνανε θαυμάσια και την είχα χτενίσει εγώ, ξέρεις! Αχ, μα ήταν όνειρο, σου λέω, όνειρο! Εξοχότατε! Πάλι τα ίδια. Τι θέλετε? Εξοχότατε. Διατάξατε την αφεντιά του από εδώ να καταπιαστεί με την υπόθεσή μου. Και εκείνος τα έβαλε με το κεφάλι μου και με έβρισε. Μια αδύναμη γυναίκα είμαι κι εγώ, ανυπεράσπιστη. Πολύ καλά, κύριε μου, πολύ καλά. Θα τακτοποιήσω την υπόθεσή σας. Πηγαίνετε τώρα. Αργότερα πάλι, αργότερα. Τι λέτε? Να καλέσω το θηρορό να την απομακρύνει. Κύριε Λέισον, κακός μελάς. Όχι. Θα αρχίσει να στριγκλίζει και θα γίνουμε ρεζίλοι μπροστά στην πελατεία μας. Μα πρέπει να τελειώσω ότι επιτέλους την έκθεσή σας, όπως πάμε, θα μείνει έτσι στη μέση. Το λοιπόν, εξοχότατε, πότε θα πάρω τα λεφτά μου? Τα χρειάζομαι σήμερα, το δίχω σ' άλλο. Μωρέ, τούτη εδώ είναι μεγάλο τσιμπούρι. Σας είπα, κυρία μου, ότι εδώ είναι τράπεζα. Ιδιωτική επιχείρηση, εμπορική. Να χαρείτε τα ματάκια σας, εξοχότατε. Κάντε μου αυτό το καλό. Αν δεν σας φτάνει η βεβαίωση του γιατρού, μπορώ να σας φέρω πιστοποιητικό της αστυνομίας. Καλέ γιαγιάκα, αφού βλέπετε που τους ενοχλείτε όλους εδώ μέσα. Δεν το καταλαβαίνετε δηλαδή αυτό? Ομορφούλα μου, δεν έχω κανέναν στον κόσμο να με προστατέψει. Έτσι που με βλέπετε, θα θεωρείτε πως εγώ... Πόσα χρήματα θέλετε? 24 ρούμπλια και 36 καπίκια. Πολύ καλά. Ορίστε 25 ρούβλια. Ορίστε. Πάρτε τα και δρόμο. Σας ευχαριστώ, εξοχότατε. Πρέπει να πάω στο σπίτι. Πού, κοντεύει 4 η ώρα. Δεν σου το είπα όλο τον καθέκαστα. Θα σου πω μερικά μισό λεπτά και μετά θα φύγω. Αχ, τι έγινε. Πάμε που λες τη δεξίωση των Μπερεσνίσκι. Δεν περάσαμε άσχημα όμως, και περίφημα. Διασκεδάσαμε απλώς. Ο Γκρετιλεύσκι, ο υποψήφιος γαμπρός για την Κάτια, ήταν βέβαια παρόν και αυτός. Εγώ προηγουμένως είχα μιλήσει στην Κάτια. Έκλεψα μάλιστα και λιγάκι και τελικά κατάφερα να τη αλλάξω τα μυαλά. Και έτσι το ίδιο εκείνο βράδυ η Κάτια τα κουβέντιασε κατά λεπτός με τον προκομμένο της και του είπε κοφτά όχι. Ωραία τα πήγαν, είπα μέσα μου. Το ζήτημα τακτοποιήθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Καθησύχασα τη μαμά, έσωσα και την Κάτια. Και τώρα είμαι ήσυχη κι εγώ μια χαρά. Αλλά. Τι? Πριν από το δείπνο,
Περπατούσαμε στον κήπο μαζί με την Κάτια. Όταν ξαφνικά ένας πυροβολισμός. Μπαμ! Όχι. Αυτό δεν μπορώ να το πω. Αυτό δεν μπορώ να το περιγράψω ψύχρεμα. Όχι. Τρέχουμε λοιπόν προς το κιόσκι και βλέπουμε εκεί. Εκεί κατά γης. Τον κακομύρι τον Γκραντιλεύσκι. Ένα πιστόλι στο χέρι. Όχι. Όχι. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω άλλο. Ακόμα είστε εδώ, κυρία Μερτσούτκινα! Τι θέλετε! Μήπως μπορείτε, εξοχότατε, να τον ξαναβάλετε στη δουλειά του, τον άντρα μου! Είχε τραβήξει ο Άμυρος μια πιστολιά εδώ, κατόκαρδα! Η Κάτια μας πάλεψε κάτω ξερίφου, καριάρα! Μα κι εκείνος κατατρόμαξε, ξέρεις, με αυτό που έκανε, και καθώς κοιτότανε κατά γης, παρακαλούσε να φωνάξουμε τον γιατρό! Ο γιατρός ήρθε πράγματι σε λίγο και τον έσωσε! Μήπως μπορείτε, εξοχότατε, να το ξαναβάλλετε στη δουλειά του τον άντρα μου! Όχι! Δεν αντέχω άλλο! Όχι! Δεν αντέχω! Σας παρακαλώ, Κούσμα Νικολάγεβιτς, διώξτε την! Σας συγκατεύω! Έξω! Τι! Όχι αυτή! Την άλλη! Τη Στρίκλα! Τη Μερτσούρκινα! Σαλίβα Τατιάνα! Πι! Είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος του κόσμου! Διώξτε την! Την άλλη! Εκείνο το σκόρο! Σταματήστε! Σας συγκεντρεύω! Φτάνει! Λυπηθείτε με! Σταματήστε! Σας παρακαλώ! Σας συγκεντρεύω! Έφτασε η Επιτροπή! Η Επιτροπή. Φήμη. Έργο. Δύο περιστέρια αγαπήθηκαν με τρυφερή αγάπη. Ο Έρος είναι ένα παιδί που δεν γνωρίζει νόμο. Στη σημερινή μικρή αυλαία ακούσαμε το τελευταίο μονόπρακτο του Αντών Τσέχοφ «Η Επέτειος» σε μετάφραση Θεοφάνους και διασκευή Εφησροδίτη. Έπαιξαν με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Τάσος Παπαδάκης, Θόδωρος Έξαρχος, Έρση Μαλικένσου, Ντενής Μπαλτσαβιά, Ντίνος Δουλγεράκης. Ρύθμιση ήχου Γιάννης Παπαδόπουλος. Εισηγήτρια δραματολογίου Έλπη Μαλικένζου. Η μουσική επιμέλεια και η σκηνοθεσία ήταν του Κώστα Μπάκα.